Ξεπάγωσαν το Φεβρουάριο του 2021, πήγαν να ξεπαγώσουν τον Νοέμβριο, όμως τελικά μπήκαν και τα καλά στην κατάψυξη. Ο λόγος για τα πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε γυαλό και παραλία στο νησί μας, καθώς αναστέλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2022 η εκτέλεσή τους με τη Βούλα Τροπολογίας για τον εξυγχρονισμό του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Βολές προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, Σωκράτης Βαρδάκης. Με νυχτερινές τροπολογίες, όπως και στο νομοσχέδιο 4/11 του Υπουργείου Μεταφορών για την Οδική Ασφάλεια, έφερε τροπολογία που αναστέλει μέχρι τον Μάρτιο του 2022 τις κατεδαφίσεις κτηριακών υποδομών σε παραθαλάσσιες περιοχές, παράκτιες όχθες, αιγιαλούς κλπ. Με το πρόσχημα του κορονοϊού. Βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση υποκύπτει στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Πιέσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να παγώσουν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, ώστε να ξεκαθαριστούν ποιες είναι οι αφαίρετες κατασκευές και ποιες οι μικροπαραβάσεις, άσκησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Ομοσπονδία Ξενοδόχων Ελλάδας. Μετά από πιέσεις που είχαμε από τα μέλη μας πανελλαδικά και επειδή χρειάζεται να ξεκαθαριστεί ποιες είναι οι πραγματικές παραβιάσεις και παραβάσεις, γιατί μέσα σε αυτές εμπίπτουν και κάποια πεζοδρόμια, ας το πούμε το 80 πόντους φάρδος, που έχουν βάλει λίγο τσιμέντο για να μπορούν οι πελάτες να κατεβούν με ασφάλεια στις παραλίες και ειδικά σε παραλίες οι οποίες είναι βραχώδεις, και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία είναι κτίσματα και αυτά βεβαίως είναι παρανομίες και αυτά πρέπει να διευθετηθούν. Ο Σωκράτης Βαρδάκης σχολίασε και την αιτιολογική έκθεση, βάσει της οποίας δίνεται αναστολή εκτέλεσης στο πρωτοκόλλο κατεδάφισης, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει και νέα παράταση από τον Απρίλιο και μετά, λόγω της τουριστικής περίοδου. Οπότε το θέμα νομίζω ότι παραπέμπεται στις καλένδες. Εδώ θέλω να σας πω τι λέει η αιτιολογική έκθεση. Ότι αναμένουμε μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που θα επιλύσει το ζήτημα σε μακροπρόθεσμη βάση. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς λέει ο ποιητής. Οι εξελίξεις πάντως ευνηδίασαν και τη συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζηράκη, η οποία το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε προαναγγείλει ότι τα πρωτόκολλα κατεδάφισης ξεπαγώνουν το μήνα Νοέμβριο και ότι θα υλοποιηθούν συνολικά 120 πρωτόκολλα σε υπαίθριους χώρους ξενοδοχείων, σε πέρκολες καταστημάτων εστίασης και όχι μόνο. Ο εργολάβος ξεκινάει από Δευτέρα, στο σημείο ακριβώς που είχε σταματήσει το Φεβρουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Κοζηράκη θα επιδιώξει συνάντηση με τον εργολάβο τις προσεχείς ημέρες, προκειμένου να διερευνήσει τις προθέσεις του, καθώς ενδέχεται να θεμελιώσει δικαίωμα διάλυσης της σύμβασης και με ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημίωσης.